Αύγουστος δερίνια στο γεωπύριν, στέκω την αμοχώ στο θωρό. Γκρίζα έγινηκαν τα μαγιά μου, που φιάκε ήμου δικαιογρόνο. Έλα εδώ, Χρυσή. Πώς σε λένε? Ρίμ. Από πού είσαι? Κοντινάσαι. Είχατε μεγάλο σπίτι? Δύο πατούμα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Ποιος το πήρε? Τους. Όταν φύγατε ήταν μέρα ή ήταν νύχτα? Μέρα. Ναι. Με αυτοκίνητο φύγατε? Ναι. Είχατε δικό σας αυτοκίνητο? Και εδώ πώς περνάς? Καλά. Καλά. Έχεις τις πυρενάδες ζώδια? Ναι. Όχι. Παίζεις με τα άλλα παιδιά? Πόσο χρονών είσαι? 13. Έφυγες με όλη σου την οικογένεια? Ναι. Χάσατε κανέναν δικό σας άνθρωπο? Τον αδερφό μου. Πόσο χρονών ήταν όταν? 18. Πέθανε η μάνα μου. Η μάμα μου πέθανε. Και πώς ήρθες εδώ? Μόνη. Με λεωφορείο χωριανών. Ο αδερφός μου είναι ευμάλωτος. Ο αδερφότεχνος μου είναι ευμάλωτος στην Τουρκία. Έχει περίπου 2,5 μήνες και δεν απολύθηκε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα πας στη Λευκοσία από... Είναι όλες θα πάω, κανέναν δεν έχω. Και ποιος θα το συναντήσει όταν γυρίσετε? Ο Θεός. Μην άκουσα. Πολλοί μου πέθαναν και τα άλλα 3 μου αδερφιά και εκείνα πέθαναν. Πόσο χρόνο είχατε εδώ? Ένα αδερφό μου ήταν 9 χρονών, ο άλλον ήταν 4 και μια κορούα 3 χρόνια. Ψυχολογικά έχουν το αίσθημα ότι είναι σαν ψέμα και θα πάνε πίσω στο χωριό και θα βρουν την μάνα, τον πατέρα και τον αδελφάκι της. Σιγά σιγά το συνειδητοποιούσαν ότι τα έχουν χάσει, αλλά δεν ξέρουμε στο μέλλον το δράμα αυτών των παιδιών, ίσως τώρα να αρχίζει. Θα βρούμε. Πού είσαι? Θα την καρύνει. Στο σπίτι σας τι έγινε? Πού μένει? Στην Λευκοσία. Με ποιους? Με τους γονείς μου. Στους γονείς μου. Θα πάτε πίσω στην Γερίνια? Θα πας πίσω στην Γερίνια? Φοβάμαι. Είμαι και εγώ προσφύγα σε κοντινού. Και τι είστε τώρα? Από πότε είσαι τώρα? Πότε έφυγες από το μάτι? Δεν θυμάσαι. Και τώρα είσαι στη Λευκοσία και μένεις πού? Εδώ κοντά. Εδώ. Με συγγενείς σου. Με ποιους μένεις αυτό? Με τον παπά μου και τη μάμα μου. Πήγατε όλοι μαζί? Με το αυτοκίνητο? Τα πράγματα σας τα πήρατε μαζί σας? Όχι, δεν προλάβατε. Τι θα πάτε να μένεις? Για το μίσο θα πάτε. Τους Τούρκους εσύ? Όχι. Γιατί πλέον? Δεν θα γυρίσεις. Και με το καλό θα γυρίσεις. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, σοβαρεθήκαμε. Θέλουμε να πάμε να έρθουμε. Είναι πρωτοφανές το 18% του πληθυσμού μιας χώρας να έχει την απέτηση να κατευθύνει το 82% του πληθυσμού. Σε άλλες χώρες οι μειονότητες αγωνίζονται να έχουν ίσα δικαιώματα. Εδώ στην Κύπρο η τουρκική μειονότης προσπαθεί δια της δυνάμεως της βίας να έχει όχι απλώς ίσα δικαιώματα αλλά υπερδικαιώματα και να κατευθύνει την τύχη ολοκλήρου της Κύπρου.